Καλησπέρα κύριε Σεκέρη. Δεν ξέρω αν η σημερινή ή η αυριανή κυβέρνηση ακούει τους στριγμούς που υπάρχουν στο ασφαλιστικό μας σύστημα, γιατί αυξάνεται ο αριθμός των συνταξιούχων, μειώνεται παράλληλα ο αριθμός των εργαζόμενων, αυτοί δηλαδή που συντηρούν, που κρατάνε ζωντανό το ασφαλιστικό μας σύστημα για να πληρώνονται και οι συντάξεις. Το λέω αυτό διότι τα στοιχεία και που μάζεψα δείχνουν ότι πάμε σε μια χώρα ηλικιωμένων, απόμαχων. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο και πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ότι γεννιούνται λιγότερα παιδιά κατά 15 με 20% από ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι. Μίλαγα με έναν στρατηγό χθες το βράδυ, ο οποίος ακμυστηρεύτηκε ότι έχουν αρχίσει και εμφανίζονται κενά ακόμη και στο στράτευμα, γιατί δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι να πάνε να υπηρετήσουν. Για μένα λοιπόν, και επιστρέψτε μου λόγω της 50χρονης θητείας μου στη δημοσιογραφία, έχω αποκτήσει μια εμπειρία από κάποια θέματα, να σας πω ότι αυτό για μένα είναι στο κορυφαίο εθνικό μας πρόβλημα. Δεν είναι ούτε οικονομικά, ούτε τα κοινωνικά προβλήματα, ούτε τα νοσοκομεία, ούτε τίποτα. Είναι αυτό. Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα οδηγεί τη χώρα σε έναν μαρασμό και έκανε και τον κύριο Νεκτάριο, τον καθηγητή τον κύριο Νεκτάριο, να πει σήμερα ότι έρχεται μια μεγάλη κρίση για τα ασφαλιστικά μας ταμεία γύρω στο 2032, καθόρισε την ημερομηνία αυτή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό το ερώτημα. Πόσο μπορούν να αντέξουν τα ταμεία όταν αυξάνονται, είπαμε, οι συνταξιούχοι συνέχεια και μειώνονται οι εργαζόμενοι. Και αν θα μπούμε ποτέ, βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Ο Μακρόν έβγαλε μια απόφαση, αυξάνει το όριο ηλικίας για σύνταξη, πριν φτάσει η Γαλλία σε αυτό που είχαμε φτάσει εμείς το 2010 με την κατάρρευση του συστήματος, με τα δάνεια, με τον Κατρούγκαλο που πήρε αυτή την απόφαση που πήρε κλπ. Έχουμε λοιπόν μια πολύ καλή παρέα σήμερα το βράδυ που θα κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα, που είναι βασικό θέμα για μένα σήμερα, αλλά και δύο άλλα. Το ένα είναι η σχροκέρδεια, μια αισχρή, άθλια σχροκέρδεια που υπάρχει στο θέμα των καυσίμων. Κυρίες και κύριοι, οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν καθημερινά, η τιμή της βενζίνης αυξάνει καθημερινά στην Ελλάδα. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχει νεκρώσει ένα σημείο πολύ υψηλό. Τι γίνεται λοιπόν, ποιος είναι ο κρίκος στην αλυσίδα αυτή των πετρελαίων που εσχροκερδίζει βάρος μας? Και το δεύτερο θέμα που θα δούμε επίσης είναι, έγινε μια μεγάλη έρευνα σε 100.000 κόσμο στην Ευρώπη και η Ελλάδα δυστυχώς είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη τελευταία χώρα που είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Η τελευταία είναι η Βουλγαρία. Προηγούνται άλλες πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε πρωτελευταίοι στην ευτυχία του λαού. Θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, Αλέξη Μητρόπουλος. Σας ευχαριστώ κύριε Χαρδαβέλα. Καλησπέρα σας. Ιδιαίτερα που εισαγάγατε τους τηλεθεατές στο ζήτημα το οποίο στο τελευταίο μου βιβλίο το λέω «Η χρονοβόμβα των σύγχρονων κοινωνιών». Συμφωνώ απόλυτα. Χρονοβόμβα των συντάξεων. Συμφωνώ αυτό, απόλυτα. Όπως το είπατε, γιατί λιγότεροι εργαζόμενοι με λιγότερους μισθούς καλούνται να θρέψουν και να στηρίξουν περισσότερους συνταξιούχους, όπως το είπατε. Αυτή είναι η εξίσωση που είναι δυσεπίκλητη. Λοιπόν, γι' αυτό είπα ότι δεν ξέρω αν ακούνε τους στριγμούς που υπάρχουν στο ασφαλιστικό σύστημα στην αρχή, η κυβέρνηση σημερινή και η αυριανή. Δίπλα από τον κύριο Μητρόπουλο είναι ο κύριο Γιάννη Σμέρο. Καλησπέρα, κύριε Σμέρο. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Ο οποίο είναι υποψήφιο βουλευτή με το Πασόκ Κινάλ στην Ανατολική Αττική. Καλή του επιτυχία. Καλή επιτυχία. Όπου επιθυμούμε να σταματήσει πλέον να είναι η πίσω αυλή της Αττικής. Να δοθεί ένας αναπτυξιακός χαρακτήρας στην περιοχή μας. Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση περιοχή της Ελλάδος και για άλλη μια φορά δεινοπαθή. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ για να μπορέσουν να αναστάνουν οι πολίτες και να τους βοηθήσουμε να έχουν τη φωνή τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Φωτεινή Βίνα. Καλησπέρα, κυρία Βίνα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Βόρεια Αθήνα. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Και πρέπει να συμφωνήσω απόλυτα, επειδή πολλές φορές έχετε βάλει το θέμα αυτό ότι μειώνεται ο πληθυσμός και φαίνεται ότι μελλοντικά θα έχουμε μεγάλη μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας. Και σήμερα άκουγα ότι εχθές στο χωριό Απόλλων στην Άξο,
υπήρχε ένα παιδί, ένα κοριτσάκι το οποίο έκανε την παρέλαση και είναι και τελευταία χρονιά. Όταν... Γιατί λέει κλείνει το σχολείο για δεν έχει παιδιά. Όπως και στου Αρκούς που πήγε το σχολείο. Ήταν ένα και πήγανε τα παιδιά από το δημοτικό της Βούλας και έκαναν παρέλαση όλα τα παιδιά μαζί. Να πυροσβέστες μαζί για να γεμίσει μια εικόνα. Για να νιώσουν αυτοί καλύτερα. Αλλά αυτό που με συγκλώνησε όταν άκουσα για την Άξο. Ένα χωριό. Εποχής που δυστυχώς έρχεται και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο εμείς δηλαδή, είναι οι κυβερνήσεις να βρουν έναν τρόπο να την αντιμετωπίσουν. Αυτό το εφιαλτικό πρόβλημα της υπογεννητικότητας και του κλονισμού του ασφαλιστικού μας συστήματος. Και εμάς μετά είναι ο κ. Μπάμπης Καούκης. Καλησπέρα κύριε Καούκη. Καλησπέρα. Μεγάλο θέμα θίξατε. Η υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, είναι τα τελευταία 25 χρόνια. Οι ευθύνες είναι διαχρονικές όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί όλες οι πολιτικές δυνάμεις το εγκαταλείψανε, παρόλο ότι υπήρχαν φωνές και από τους συλλόγους και από τους πολύτεχνους και από τους τρίτεχνους, αφήσανε δυστυχώς αυτό το κενό. Και αν θυμάστε και επί Καραμαλή του Μακαριστό Χριστόδουλο που είχε χτυπήσει τον καπανάκι πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυνατά, κανείς δεν άκουσε. Τώρα περιθώρια δεν υπάρχουν πολλά, τώρα πρέπει να πάψουν τα λόγια και να γίνουν μόνο έργα. Άμεσα. Αυτό, τίποτα. Ο κ. Καούκης Φίνης Γεβίλη που είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Δυτική Αθήνα. Σωστό. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Δηλαδή 3-2, 2 δεν είμαστε. 2 δεν είμαστε. Οριακή πλειοψηφία. Είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι τις εκλογές, κύριε. Άλλη φορά. Περιμένετε για να δούμε, μην έχουμε εκπλήξεις όμως. Το έχετε δοκιμάσει. Μπορεί να είναι αυτό ή πένισετε. Και για τους δύο το λέω. Όχι, εμείς δεν. Όχι, πήραμε. Το δοκιμάσαμε. Ευχόμαστε σε εσάς. Έχετε πάρει γεύση. Να είναι καλά η φόβη εκεί πέρα που είναι. Τη το χρωστάω αυτό που με έμπλεξε στην ιστορία την τελευταία φορά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Μητρόπουλο, που είναι πολύ πολύ καλός γνώστης του θέματος του ασφαλιστικού μας συστήματος. Πράγματι, συμφωνείτε με τον κύριο Νεκτάριο ότι έχετε μια μεγάλη κρίση, την οποία προσδιορίζει για το 2032, ή την βλέπετε ακόμη και πιο νωρίς αυτή την κρίση στο ασφαλιστικό σύστημα? Εγώ στα βιβλία μου και στο τελευταίο μου, το μέλλον των συντάξεων, βλέπω ότι μετά το 27-28 η ελληνική κοινωνία θα έχει πρόβλημα στη συγκράτηση των σημερινών επιπέδων των συντάξεων. Εννοείται δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχουν και μειώσεις. Μάλιστα. Από το 2024, από του χρόνου, έχουν πάρει μηνύματα και η δική μας κοινωνία, γραπτά μηνύματα, ότι καταργεί τη ρήτρα διαφυγής, εσχάτης διαφυγής, και βεβαίως πάμε σε δημοσιονομικούς περιορισμούς. Συνεπώς θεωρώ ότι θα αρχίζουν να μας λένε οι δανειστές, οι οποίοι έχουν μία εποπτεία, κρατάνε εποπτεία, ότι πρέπει να περιορίσουμε τις συνταξιωτικές δαπάνες, από τη μια. Από την άλλη πλευρά, το παίζουν οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη και στην Αμερική και αναζητούν τρόπους να μετακυλήσουν το κόστος της δημογραφικής γύρασης στους συνταξιούχους. Δηλαδή τους λένε να ζήσουν με τις ίδιες δαπάνες της συντάξης και με λιγότερες περισσότερα χρόνια. Άρα προσπαθούν να μετακυλήσουν, να σπρώξουν το κόστος του δημογραφικού στους συνταξιούχους. Και αυτό είναι ένα ανήθικο παιχνίδι των κυβερνήσεων. Εδώ και κάποιοι δικοί μας θεωρητικοί αρχίζουν και προβληματίζονται ότι πρέπει να αυξηθούν τα όρια ηλικίας περαιτέρω. Κάποιες κυβερνήσεις, η Πολωνία. 67 δεν είναι. Κάποιοι Πολωνία. Πόσο να πάει, 70. Τώρα έχουμε τα μεγαλύτερα γενικά όρια ηλικίας στις 47 χώρες Ευρώπης. Έχουμε 40 χρόνια στο 62ο. Ή 15 χρόνια τουλάχιστον και στο 67ο. Κάποιες 2-3 κυβερνήσεις στην Ευρώπη έχουν πάει και στο 70 μετά το 2030. Άρα παίζουν τώρα με την περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας και την περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Γιατί επαναλαμβάνω, διότι αδυνατούν, δεν θέλουν. Είναι και δογματική επιλογή. Δεν θέλουν να δώσουν πόρους για τους συνταξιούχους. Δεν θέλουν να επιστρέψουν τα δώρα, δεν θέλουν να δώσουν αναδρομικά, δεν θέλουν αυτά τα οποία πήραν από τους συνταξιούχους και τους λένε τώρα καλείστε να ζήσετε περισσότερο και καλώς, γιατί ανέβηκε το προσδόκιμο, αλλά με τα ίδια ή λιγότερα χρήματα. Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει μια διπλή αιτία, αν θέλετε. Μια είναι ότι υπάρχει υπογεννητικότητα τεράστια, αυξάνεται δηλαδή ο πληθυσμός των απόμαχων και αυτών που συνταξιοδοτούνται. Μειώνεται η πηγή όμως των εσόδων για τα ταμεία, οι εργαζόμενοι.
Και παράλληλα αυξάνει το προσδόκιμο της ηλικίας. Ήταν 75 έτη πριν από περίπου 10 χρόνια, 8. Τώρα έχει πάει στα 82 από ό,τι ξέρω. 82 για τους, 83 για τους άντρες και 88 για τις γυναίκες. Άρα έχουν πάει παραπάνω, ναι, ναι, από αυτή την έννοια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυξάνει το προσδόκιμο ηλικίας, μειώνονται και οι εργαζόμενοι. Και, εκεί πέρα, βεβαίως... και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο πρέπει να ξέρει ο κύριος Νεκτάριος, γιατί διοίκησε το ΙΚΑ. Ένα χρόνο πριν το μνημόνιο, είδα ότι έχει τον πρόεδρο το Γκουμπούρι σε λίγο, ένα χρόνο πριν το μνημόνιο, το ΙΚΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία, από την εργασία και τις εισφορές, εισέπραταν 20 δις. Φέτος, επειδή μειώθηκαν οι μισθοί και έχει γεμίσει, έχει ξεκυλώσει από μερική απασχόληση κοινωνία, ο ΕΦΚΑ θα εισπράξει 11 δις λιγότερα. Δηλαδή, αντί για 20 που έστελαν οι εργαζόμενοι στα ταμεία, φέτος θα εισπράξουν 9. Γιατί μειώθηκαν οι μισθοί, συνεπώς και οι εισφορές. Λοιπόν, σε λίγο θα ρωτήσω, βέβαια, και τους το λέω από τώρα να προετοιμάζονται και τους τρεις υποψήφιους, ποια είναι τα σχέδια του κάθε κόμματος ή αν υπάρχει ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος που κουβεντιάζουμε τώρα, όχι της υπογεννητικότητας, των ασφαλιστικών ταμείων με δεδομένο την υπογεννητικότητα. Θα τους ρωτήσω σε λίγο, αφού προηγουμένως πάω στον κύριο Κουμπούρη, τον πρόεδρο των συνταξιούχων ΕΦΚΑ, για να κουβεντιάσουμε μαζί το θέμα αυτό. Καλησπέρα κύριε Κουμπούρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σε όλο το πάνελ. Πριν βεβαίως ξεκινήσουμε τον κύριο Κουμπούρη, να σας πω ότι στην Γαλλία εντείνεται ο ξεσηκωμός του κόσμου με την απόφαση του Μακρόν να αυξήσει το όριο ηλικίας για σύνταξη. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, για να μην μελαγχολούμε και τα βάφουμε μαύρα, υπάρχουν και καλά νέα. Δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα κακά νέα. Και τα καλά νέα που σταμάτησα σήμερα και θα το κουβεντιάσουμε, είναι ότι έχουμε ένα πολύ καλό τουρισμό, πολύ καλύτερο από πέρσι, από ό,τι φαίνεται, άρα εισπράξει καλή. Έχουμε μία μείωση της τιμής του υγρού αερίου, και αυτό καλό, μείωση πληθωρισμού και έρχονται και επενδύσεις. Αυτά είναι τα καλά νέα. Αλλά για την ώρα, εκείνο που μας απασχολεί είναι αυτό που λέμε από την αρχή της εκπομπής. Κύριε Κουμπούρη, βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία. Ναι, κοιτάξτε κύριε Χαρδαβέλη. Υπάρχει καμία. Με συγχωρείτε αυτό. Υπάρχει καμία ταύτιση, ας το πούμε έτσι, μια συγγένεια των προβλημάτων στη Γαλλία που έχει δημιουργηθεί από τον ξεσηκωμό με την Ελλάδα? Υπάρχει συγγένεια και στη Γαλλία και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στους αγώνες που γίνονται και στα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Γάλλοι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι και στα προβλήματα που υπόθηκαν προηγούμενα για το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, να σας πω καθαρά, δεν μπορούν και δεν θέλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, γιατί όλη αυτή η λογική που λέγεται κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα να υπηρετήσει τις ανάγκες του λαού, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, μπαίνει στην προκρούστια κλίνη της κερδοφορίας τους. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και των πολιτικών που ακολουθούνται. Από το 1991 και πέρα, όποιο νομοσχέδιο, όποιος νόμος και αν ψηφίστηκε σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας, τα προβλήματα έχουν χειροτερέψει, δεν ψηφίστηκε μία θετική διάταξη για τους συνταξιούχους, για τους ασφαλισμένους, για την κοινωνική ασφάλιση. Είτε με την κρίση, είτε την περίοδο της ανάπτυξης, έχουμε σταθερά περικοπές. Και όλα τα προβλήματα που προκύπτουν και της υποαπασχόλησης και τα ζητήματα που έχουν σχέση με την υπογεννητικότητα και όλα τα άλλα προβλήματα είναι προβλήματα που οι πολιτικές τους τα δημιουργούν, γιατί φυσικά οι εργαζόμενοι δεν έχουν μεροκάματα, δεν έχουν δουλειά, και αυτοί τα αξιοποιούν στη συνέχεια για να περάσουν σε μια καινούργια μεγαλύτερη επίθεση. Τα όρια ηλικίας που είπε και ο κύριος Μητρόπουλος προηγούμενα, στην Ευρώπη σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν περάσει τα 70. Γιατί άκουσα μια κυρία προηγούμενα, λέει, πού θα φτάσουμε στα 70. Στα 67 έχουν φτάσει στη χώρα. Σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης είναι πάνω από το 70 και φτάνουν μέχρι 73. Στις βόρειες χώρες, στη Δανία, που τις είχαν και πρότυπο, αν θέλετε, μερικές φορές και μας έλεγαν ότι εκεί βασιλεύει, ας πούμε, η δημοκρατία και, εν πάση περιπτώσει, τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων είναι ασφαλισμένα. Βεβαίως, όλα αυτά το επόμενο διάστημα
θα έρθει να τα διαχειριστεί και να τη διαχειριστούν κυβερνήσεις και στη Γαλλία και στη χώρα μας. Βέβαια, εμείς έχουμε τις εκλογές. Κυβερνήσεις οι οποίες παίρνουν η μία τη σκυτάλη από την άλλη, υπόσχονται άλλα πράγματα όταν είναι στην κυβέρνηση και άλλα στην αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Και όταν έρχονται στην κυβέρνηση, τα αλλάζουν κατευθείαν και παίρνουν τη σκυτάλη από τον προηγούμενο να συνεχίσει αυτές τις πολιτικές. Για πέστε μου κάτι, κύριε Κουμπουρία. Κύριε Κουμπουρία, πέστε μου κάτι άλλο. Αισθάνομαι, αφού γράζομαι σαν δημοσιογράφος, ότι στον χώρο των συνταξιούχων υπάρχει ένα ηφαίστειο που βράζει, που κοχλάζει, που ακόμη δεν έχει εκραγεί. Το ερώτημά μου είναι, επειδή βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, έχετε προγραμματίσει κάποιες εκδηλώσεις πίεσης προς την κυβέρνηση για να αλλάξουν κάποια πράγματα? Βεβαίως. Βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν έχουμε άλλη επιλογή, κύριε Χαρδαβέλα. Ξέρετε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας κάνετε, γιατί κάποιοι άλλοι δεν μας καλούν. Έχουμε ακολουθήσει μια πορεία αγωνιστική και δεν έχουμε σταματήσει καθόλου αγωνιστική πορεία στους δρόμους και στο ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα και θα το συνεχίσουμε. Παραδείγματος χάρη, την Τρίτη, τις 4 το Απρίλιο, έχουμε μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα θα έχουμε συγκεντρώσεις για τα προβλήματα των συνταξιούχων, που δεν είναι προβλήματα των συνταξιούχων, είναι προβλήματα και των συνταξιούχων και του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας και της νέας γενιάς, όταν οι συνταξιούχοι στη χώρα μας. Κύριε Κουμπούρη, ακούστε με, παρατηρώ ότι κάθε φορά που κατεβαίνετε στους δρόμους είσαστε μόνοι σας. Δεν σε ακολουθούν ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε οι νέοι άνθρωποι. Βλέπω λοιπόν κάποιους συνταξιούχους να είναι με τα πλακάτ και με τον μπαστούν τις μερικές φορές, να φωνάζουν και να μην υπάρχουν εδώ γύρω τους νέοι άνθρωποι. Στην... Λοιπόν, στη Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι μαζί με τους συνταξιούχους και νέοι άνθρωποι. Να σας πω, και εμείς είμαστε με το εργατικό κίνημα το προηγούμενο διάστημα και αν και θα παρακολουθήσατε φυσικά τις μεγάλες κινητοποιήσεις και τις απεργίες που έγιναν και με αφορμή το δολοφονικό, αυτό το έγκλημα πραγματικά που ζήσαμε με το τρένο στην κοιλάδα των Τεμπών. Βεβαίως πήραμε μέρος και παίρνουμε μέρος και παίρνουμε και στους αγώνες των εργαζομένων, που συμφωνώ ότι πρέπει να ανεβούν και που συμφωνώ ότι πρέπει να δυναμώσει ο κοινός αγώνας και που συμφωνώ ότι πρέπει οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι να πιστέψουν ότι άλλος δρόμος δεν υπάρχει από το ιερό πεζοδρόμιο για να σώσουμε, αν θέλετε, και να κερδίσουμε αυτό που πραγματικά πληρώσαμε και που μας θερούν. Και παραδείγματος χάρη τώρα, μπροστά στο Πάσχα, σε λίγες ημέρες, αντί να πάρουμε το δώρο μας, μας πετάνε κάποια ψίχουλα. Προσέξτε για ποιους. Τι μας έλεγαν τόσο διάστημα? Ότι το 95% των συνταξιούχων θα πάρει αυξήσεις. Αυτό έλεγαν. Και τώρα διαπίστωσαν ότι 1 εκατομμύριο περίπου συνταξιούχοι δεν πήραν αύξηση γιατί έχουν την προσωπική διαφορά. Θυμάστε που σας το έλεγα αυτό. Και τώρα ετοιμάζονται να περάσουν, να πετάξουν 200, 250 και 300 ευρώ εφάπαξ μια φορά τη στιγμή που θα έπρεπε να μας δώσουν το δώρο. Κύριε Κουμπούρη, να βάλουμε μια τελεία σε όλα αυτά, γιατί πρέπει να μιλήσουν όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα προφανώς. Είμαστε, ξέρετε, πάρα πολύ κοντά σας σε όλο αυτόν τον αγώνα που κάνετε. Γιατί πραγματικά οι καημένοι δεν τους βγάζει κανείς. Άλλωστε, για τους λέει συνταξιούχοι αυτοί, δεν μας δίνουν διαφημίσεις, δεν έχουμε ψωμί. Οπότε δεν τους βάζουν και κάθε φορά αυτό λένε οι άνθρωποι. Πάντως να πούμε ότι το κανάλι και ο πρόεδρος φέρνει τους συνταξιούχους και πολλές φορές φέρνουμε και τον κύριο Λιόπλο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, για πέστε μου τώρα εσείς. Είναι από τα κανάλια που βοηθούν. Για πέστε μου τώρα εσείς, οι κύριοι υποψήφοι και οι κυρίες υποψήφιες, αλλά με λίγα λόγια, όχι πολλά, έχετε σαν κόμμα δημιουργήσει ένα πρόγραμμα, κάτι, ένα σχέδιο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος που κουβεντιάζουμε? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή και ο Πρωθυπουργός και στο πρόγραμμά του είχε συμπεριλάβει το θέμα των συνταξιούχων. Δυστυχώς προέκυψαν 2-3 μεγάλα γεγονότα, τα οποία έφεραν
την όποια πιθανή λύση μπορούσε να δοθεί λίγο πιο πίσω. Έτσι βρεθήκαμε στο να δίνεται μία αύξηση 7,75 μετά από 12 χρόνια, ναι. Πρώτον. Δεύτερον, δίνεται, καταλαβαίνω απόλυτα τι είπε προηγουμένως ο κύριος Κουμπούρης, όμως επειδή μιλήσατε για το θέμα της Γαλλίας, η Γαλλία τώρα πάει να περάσει το νομοσχέδιο αυτό. Και βρίσκονται στο δρόμο. Η Ελλάδα ήρθε η κυβέρνηση να δώσει λύση σε αυτό το νόμο που είναι σχεδόν κοντά με αυτόν που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Νομίζω ότι ο κύριος Μητρόπουλος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί εκείνη την περίοδο. Το 16 Κατρούγκαλου, του Κατρούγκαλου και πώς φτάσαμε. Αυτός του 16 λοιπόν για τη Γαλλία έρχεται σήμερα να ψηφιστεί. Και έτσι βρίσκονται όλοι στο δρόμο. Ξέρετε, κυρία Βίλνα, θυμόστε ίσως και μια προσπάθεια πολύ σημαντική του κυρίου Γιαννίτση. Του Υπουργού Επιπασό, του Γιαννίτση. Μάλιστα. Που είχε προσπαθήσει τότε να. Την εξυγίανση. Ακριβώς, και τον πήραν στο κυνηγητό και ο άνθρωπος τα πήρε όλα πίσω, διότι δεν άντεχε τότε η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει μια κοινωνική ανταραχή. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχε πρόθεση και στην επικυβερνήσεων Πασό και επικυβερνήσεων τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Αλλά δεν προχώρησε τίποτα. Και η λύση Γιαννίτσα περιείχε και αυτή περικοπές, αλλά δεν έγινε μακροβιότητα στο σύστημα. Ακριβώς. Και βιωσιμότητα, τέλος πάντων. Κύριε Κάουκη, να το εσάς για το θέμα αυτό που κουβεντιάζουμε. Όπως σας είπα και πριν που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, δυστυχώς το πρόβλημα ξεκινάει, είπαμε, τα τελευταία 25 χρόνια. Και γιατί ξεκινάει τα τελευταία 25 χρόνια, γιατί δεν βοηθήσαμε την υπογεννητικότητα. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση, η σημερινή. Και προσπαθεί, βλέπετε, για τις μαμάδες όπου θα κάνουν περισσότερα παιδιά, δίνει παραπάνω επίδομα. Έχουμε το πρόγραμμα στέγη όπου θα στεγαστούν νέα ζευγάρια να κάνουν γιατί, για να παντρευτούν πιο γρήγορα, να έχουν μια στέγη για να κάνουν παιδιά. Και αν δεν οδηγεί στη χώρα σε τροχιά ανάπτυξη τουλάχιστον δεκαετίας, όπου να μπορέσει να δουλέψει όλος ο κόσμος, να υπάρχουν δηλαδή δουλειές και να γυρίσουν πίσω και τα μυαλά μας, οι επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό. Δηλαδή, εμείς τι θέλουμε, δεν θέλουμε να χάνουμε ούτε έναν Έλληνα που μεγαλώνει εδώ, που σπουδάζει εδώ και φεύγει στο εξωτερικό. Αυτές λοιπόν είναι οι πολιτικές. Άρα, είναι όλα οικονομικά. Είναι, δηλαδή, πρέπει να έχεις χρήμα για να στηρίξεις αυτό. Αλλιώς, τι θα έχουμε, μεγαλύτερα όρια ηλικίας για να βγεις σε σύνταξη και θα έχουμε και περικοπές συντάξεων. Άρα δεν έχουμε περιθώρια πλέον, γιατί σας λέω, τα έχουμε αφήσει όλα πίσω και μην ξεχνάτε ότι και παλιά οι κυβερνήσεις και του Πασόκ, δηλαδή φέρναμε ανθρώπους ομογενείς, ξέρεις, τους φέρναμε πάλι πίσω για να δουλέψουν εδώ, να ζήσουν, να τους βοηθάγαμε με τον ΟΕΚΟ εργατική κατοικία, να μείνουν εδώ που, με άτοκα δάνεια. Αυτό κάνει τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά έρχεται και κάνει αυτό, αλλά με τους Έλληνες. Αλλά θέλει πιο εντατικά, θέλει πιο γρήγορα και δεν έχουμε περιθώριο άλλο. Κύριε Σμέρο, εσείς, σαν Πασόκ. Κύριε Χαρδαβέλα, όπως γνωρίζετε και γνωρίζει όλος ο κόσμος, το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που πρώτα απ' όλα δημιούργησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που έδειξε το ενδιαφέρον του και έβαλε στη βάση των προγραμμάτων του τον Έλληνα συνταξιούχου. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, με μια ακρίβεια που αντιμετωπίζει ο κάθε Έλληνας καθημερινά και έχει τις δυσκολίες του, καθώς περισσεύει πολλής μήνας στο τέλος του μισθού. Εμείς λοιπόν τι προτείνουμε? Καταρχάς, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου. Βλέπουμε ότι το συντριπτικό ποσοστό των συνταξιούχων έχει χάσει από το εισόδημά του. Δεύτερον, από 1η-1η του 24 αυτό. Δεύτερον, από 1η-1η του 23 αναδρομική αύξηση του μισθού και για το χαμένο εισόδημα που είχαν στις συντάξεις τους. Τρίτον, ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, το οποίο θα στηρίξει πραγματικά τον Έλληνα συνταξιούχο. Αυτές είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε και επειδή θέλουμε να δώσουμε και μια συνολική λύση στο πρόβλημα και να το χτυπήσουμε στη ρίζα του, ερχόμαστε λοιπόν και είμαστε εκείνοι που καταθέσαμε πρώτοι το θέμα της κοινωνικής κατοικίας. Τι είπαμε λοιπόν? Δεν πάμε να ανακαλύψουμε την Αμερική. Είδαμε τα μοντέλα της Ιταλίας, τα μοντέλα της Ισπανίας και λέμε να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες που θα βοηθήσουν τα νέα ζευγάρια να έχουν με ένα χαμηλό ενίκιο τη στέγη τους για να μπορέσουν να δημιουργήσουν οικογένειες. Αυτός είναι ο πραγματικός ο λόγος ο οποίος έχουμε το θέμα της υπογεννητικότητας. Άρα λοιπόν το βάλαμε στο δημόσιο διάλογο, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση χρηματοδότησης. Τα λεφτά μπορούν να βρεθούν κάλλιστα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ταμεία, καθώς έρχονται πάνω από 70 δις στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια και αυτά τα λεφτά πρέπει να αξιοποιηθούν για τον ελληνικό λαό. Βάλτε μια τελεία, διότι θέλω να περάσουμε σε κάτι πιο ευχάριστο από όλα αυτά. Κύριε Μητρόπουλε, είναι εβδομάδα καταβολών. Καταβολών, συντάξεων. Θα βάλουν στην τσέπη του λεφτά οι άνθρωποι. Μάλιστα, κύριε Χαρδαβέλα.
Και αγαπητοί κύριοι, από αύριο. Από αύριο, η εβδομάδα από αύριο μέχρι και το Σάββατο έχει τρεις σημαντικές καταβολές. Πρώτο είναι στις 28, 29 και 30 του Μαρτίου θα καταβληθούν οι συντάξεις κύριες και επικουρικές του Απριλίου. Οι συντάξεις προκαταβάλλονται σήμερα. Άρα λοιπόν θα γίνει η τακτική καταβολή των συντάξεων σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων. 28, 29, 30. Πέμπτη και Παρασκευή, 30 και 31, αυτό που λέει και ο κύριος Κουμπούρης, ο κύριος Πρόεδρος, 1.112.000 συνταξιούχοι, παλιοί συνταξιούχοι, που δεν πήραν καθόλου λόγω προσωπικής διαφοράς ή πήραν λιγότερο από το 7.75 επίσης λόγω προσωπικής διαφοράς, θα πάρουν 200, 250, 300. Και θα αυτό η ΦΑΠΑΞ είναι ή θα γίνεται. Είναι ΦΑΠΑΞ, αλλά το έχει ντύσει η κυβέρνηση με μια προστατευτική ομπρέλα. Είναι αφορολόγητο, είναι ακατάσχετο, είναι ανεχώρητο, δεν το δηλώσει πουθενά ο συνταξιούχος, δεν θα φανεί ποτέ ούτε εισόδημα, ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον. Και βέβαια να πούμε κύριε Χαρδαβέλα, ότι το Σάββατο, 1η Απριλίου, έχουμε νέο πεδίο στους μισθούς. Έχουμε νέο κατώτατο μισθό, έχουμε αυξημένα 24 εργατικά και κοινωνικά επιδόματα, με πρώτο το ανεργίας, που από 4,38 πάει 4,79, το επίδομα μητρότητας, που πέραν του ότι πήρε και 3 μήνες παραπάνω από 6 μήνες η επιδότηση της μητρότητας έγινε 9 μήνες και θα παρακολουθήσει όχι το 7-13 του παλιού κατώτατου αλλά του 7-80. Και βεβαίως έχουμε αυτό το οποίο λέμε στην εκπομπή σας και κυρίως εδώ το στηρίζουμε στη δική σας εκπομπή ότι για 13η χρονιά ο κατώτατος μισθός δίνεται ονομαστικός και γυμνός. Χωρίς τριετίες και χωρίς οικογενειακά επιδόματα. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά αυτού του μέτρου. Με συνέπεια, κύριε Χαρδαβέλα, νέοι άνθρωποι και νέες που έχουν πιάσει δουλειά το 12 και δουλεύουν ή συνεχώς ή διακεκομένα να στερούνται μεγάλου όγκου εισοδήματος λόγω του ότι στερούνται τριετιών και οικογενειακών επιδομάτων. Επικουρικές... Αυτές είναι οι τρίτες. Οι επικουρικές θα καταβληθούν και αυτές. Γιατί και αυτό με είναι μεγάλο ποσό. Με μία ιδιαιτερότητα, πολύ καλά η κυρία Βρίνα λέει, διότι λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι 35-40.000 πήραν προκαταβολή αναδρομικών. Οι περισσότερες όμως ήδη πρόλαβε η κυβέρνηση και τις εκαθάρισε. Με συνέπεια, όταν είπαμε ότι 28, 29, 30 θα καταβληθούν οι συντάξεις, πολλοί κόσμος θα πάρει και πολλά αναδρομικά από την πλευρά των επικουρικών συντάξεων, διότι έχουν καθαριστεί αρκετές χιλιάδες. Άρα, τρεις σημεία καταβολές τούτη εβδομάδα. Σε καλή μεριά που λένε. Είναι και μεγάλα τα ποσά. Και κανείς κόσμος μου στείλε τώρα, εάν θα υπάρξει και μάλιστα μια κυρία, ναι, κυρία Ελένη, αγαπητή κυρία Πιπεντέλη, ναι, μου έθεσε το θέμα, θα καταβληθούν τα αναδρομικά του 11 μήνου. Αυτά που δεν, είτε σε αυτούς έγιναν αγωγές είτε όχι. Ναι. Και μια άλλη καλή κυρία είπε τι θα γίνει με, θα δώσει 250 στους ευάλωτους που έδωσε 3 φορές μέχρι τώρα. Είναι 2 θέματα στα τραπέζα. Εμείς θα το θέτουμε, εμείς που δεν πολιτευόμαστε, θα το θέτουμε στους πολιτικούς που πολιτεύονται. Εμείς πολιτευόμαστε και γι' αυτό καλούμε και τον κόσμο και σε εκδηλώσεις για να τον ενημερώνουμε. Πριν πάμε και 29. Την Τετάρτη στο Καντάρι στην Πετρούπολη, έτσι θα εσπρώζει όλος ο κόσμος να απαντήσουμε σε ερωτήματα. Πολλές εκδηλώσεις μας, καλή μαζικές εκδηλώσεις. Όταν θα φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, θα σας ζητήσω να μας πείτε πού θα εμφανιστείτε να υπάρξει το τέλος της εκπομπής. Να μην σκαπελώσουν τα τώρα θέματα. Τώρα όμως έχετε την εφημερίδα εκεί και έχει πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλω να θέλω την εφημερίδα αυτή. Είναι αυτή την 60 συν. Είναι η εφημερίδα των συνταξιούχων. Όλων των συνταξιούχων. Μεγάλη προσπάθεια. Στην οποία γράφει ο κ. Παπαγεωργίου. Είναι αξιόλογος ο κ. Παπαγεωργίου. Κάνει μια προσπάθεια πολύ μεγάλη. Και αυτή και την έχουν αγκαλιάσει όλοι οι συνταξιούχοι. Και εμείς προβάλλουμε στη σταθμό μας και στην εκπομπή μας. Και βέβαια υπάρχει ένα θέμα πολύ ωραίο για μένα ενδιαφέρον, είναι από τον κύριο Μητρόπουλο, ασφαλιστικές εισφορές στα κουπόνια σύντηση. Απεκάλυψα προχθές ένα νόμο που ψηφίστηκε. Αποκαλύπτω ένα νόμο που ψηφίστηκε, γιατί εδώ είναι αποκάλυψη της εφημερίδας, που για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα κουπόνια που δίνουν στους εργαζόμενους
ως παροχή σε είδος, πέραν του μισθού, ναι, ναι, τους επιβάλλει ο νόμος, μπορεί να το απέτησαν και οι ξένοι ευρωπαϊκοί θεσμοί, επιβάλλει εισφορές. Άρα αυτό θα δημιουργήσει νομικά και κοινωνικά προβλήματα. Εύχομαι, διότι έχουμε σημαίνοντα στελέχη εδώ της κυβερνητικής παράταξης και πιθανούς, και το ευχόμαστε βουλευτές, όπως και τον κύριο Γιάννη Σμέρο, με μαχητή στα κοινωνικά θέματα και στην αυτοδιοίκηση, με βαρύ όνομα της οικογένειας, το ευχόμαστε και τον κύριο Σμέρο, που λέει ότι, κύριε Χαρδαβέλα, λέει από εδώ και πέρα, τι θα κάνουν οι επιχειρήσεις όταν υποχρεωθούν στα κουπόνια σύντησης, διαταχτικές σύντησης, λέω, όταν επιβάλλει υποχρεωτικές φορές, θα τα συνεχίσουν, που είναι μια καλή στήριξη στους εργαζόμενους. Η απάντηση είναι όχι. Αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο το κουβεντιάσαμε και σήμερα με τον κύριο Μητρόπουλο. Βέβαια να πω ότι ο κύριος Μέρος, εγώ και ο κύριος Μέρος έχουμε συνυπάρξει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μάλιστα. Και είναι πραγματικά ένας αξιόλογος άνθρωπος. Δεν ξέρω. Και τον αδερφό του, γιατί είναι και ο αδερφός του στην αυτοδιοίκηση. Πέστε μου τι γρήγορα, θα πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, υπάρχει και το θέμα το οποίο θίξαμε και το ξέρει ο κύριος Μητρόπουλος, ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι ενώ περνούν το 8ωρο, πάνε 10 και 12 ώρες και εργάζονται, ναι, ναι, και αντί να πάρουν τις υπερορίες, παίρνουν κουπόνι. Και αντί της προσάυξησης λόγω υπερορίας, δίνουν λεφτά, του δίνουν χαρτιά. Να πάνε ψωνίσουν τα σόλια. Ήρθε τώρα ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση και ο Χατζητάκης και τους βάζει εισφορές. Τώρα τι θα κάνουν. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε την εκπομπή μας και με άλλα θέματα. Κυρίες και κύριοι, πολλοί κόσμος είναι θυμωμένος με την τιμή της βενζίνης. Νιώθουν όλοι, και εγώ το νιώθω αυτό, ότι μας κλέβουν λεφτά μέσα από την τσέπη. Διότι σημαίνει το εξής φοβερό και απίστευτο. Η τιμή του πετρελαίου κατρακυλάει συνέχεια, η τιμή της βενζίνης μένει στάσιμη ή αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Κινείται εκεί πέρα γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι φανερό ότι πρόκειται για μια ισχυρή κερδοσκοπία. Δεν μπορεί να έχει φτάσει το βαρέλι 75 δολάρια από 120 που ήταν και ήταν τότε αυξημένες οι τιμές της βενζίνης. Να έχει πάει live στα 75 τώρα και οι τιμές στη βενζίνη να είναι οι ίδιες που ήταν όταν ήταν το βαρέλι 120 δολάρια και 130. Είναι φανερό λοιπόν ότι στην αλυσίδα αυτή από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση των καυσίμων κάποιος ή κάποιοι κερδοσκοπούν εσχρά. Είναι οι χώρες που πουλάνε το πετρέλαιο, είναι οι εταιρείες που το φέρνουν στην Ελλάδα, είναι τα ελληνικά δηληστήρια, είναι τα βενζινάδικα. Κάποιος πάντως μας κλέβει. Και υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει παρεμβαίνει, ενώ βλέπουμε και το ζούμε καθημερινά. Εμείς που οδηγούμε, έχουμε αυτοκίνητα και βάζουμε βενζίνη καθημερινά. Βλέπουν λοιπόν ότι οι τιμές παραμένουν πολύ υψηλές, ενώ κατρακυλάει η τιμή του πετρελαίου, δεν παρεμβαίνει καθόλου η κυβέρνηση. Για να ρωτήσω, άρα γιατί. Έχουμε λοιπόν συνδεθεί τώρα με τον καθηγητή ενεργειακής πολιτικής, τον κύριο Δούκα, για να μας βοηθήσει λιγάκι να δούμε το θέμα αυτό από κοντά. Καλησπέρα κύριε Δούκα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, κύριε Δούκα, δηλαδή να μειώνονται συνεχώς οι τιμές του πετρελαίου, αλλά οι τιμές της βενζίνης να παραμένουν οι ίδιες ή να αυξάνονται συνέχεια? Είναι ένα πρόβλημα το οποίο παρακολουθούμε σε όλη αυτή την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, ότι είμαστε δηλαδή συνέχεια στις ακριβότερες ευρωπαϊκές χώρες στις τιμές των υγρών καυσίμων, και μάλιστα έχει απασχολήσει πολύ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία στις 3 Δωδεκάτου του 2022 έβγαλε μια ανακοίνωση πόρισμα που έλεγε τα εξής σημεία. Πρώτον, υψηλός βαθμός συγκέντρωσης στην αγορά δίηλησης. Δεύτερον, ασύμμετρη μετακύληση στις τιμές λιανικής, στα πρατήρια δηλαδή, ύστερα από μια αλλαγή στις τιμές χονδρικής, ειδικά για τη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης. Τρίτον, πολύ μεγάλη αύξηση του περιθωρίου κέρδους στα διάφορα στάδια της αξιακής αλυσίδας. Και τελευταίο και πιο σημαντικό, πολύ μεγάλη ταύτιση των τιμών μεταξύ των δύο εταιριών διήλυσης, τόσο ως προς την αμόλυβδη όσο και ως προς το πετρέλαιο κίνησης. Και είχε σε όλη της τη μελέτη την έκφραση ασυμμετρίες στον τρόπο που διαμορφώνεται η τιμή στα πρατήρια. Να πω λοιπόν απλά το εξής, ότι τι λέει η Επιτροπή, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μονοπωλιακής αντιμετώπισης, ότι
υπάρχει τρομακτικό κέρδος στη διήλυση. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το περιθώριο κέρδους μέσα στην ενεργειακή κρίση και βεβαίως τονίζει ότι αυτή η διαδικασία μεταξύ των δύο μεγάλων διηλυστηρίων έχει πολύ μεγάλη ταύτιση. Νομίζω ότι και ένα επιπρόσθετο που δεν είπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ότι έχουμε και τρομακτικούς φόρους. Δηλαδή σχεδόν το 60% της τελικής τιμής του προϊόντος στην Ελλάδα είναι φόροι, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμου να είναι στα 0,7 ευρώ ανά λίτρο. Είναι το τέταρτο υψηλότερο σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει να είναι 0,36 ευρώ ανά λίτρο. Το έχουν κάποιες χώρες. Εμείς έχουμε αποφασίσει να είμαστε στην πιο υψηλή βαθμίδα. Άρα, τρομακτικά υπερκέρδη στα διηλυστήρια. Δύσκολη διαδικασία να παρέμβει κανείς γιατί είναι μόνο δύο. Δεν έχουν δουλέψει, λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η έλεγχη εκεί για να μετριαστεί το περιθώριο κέρδους στην διήλυση και πολύ ψηλή φόρη. Τώρα, το ερώτημα είναι, η κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει σε αυτή την αλυσίδα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα? Εσείς λέτε ότι είναι δύο υπαίκτες οι βασικοί, λέτε, για τα διηλυστή, για τα δύο. Εκεί πέρα δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση για να βάλει κάποιο φραγμό σε αυτή την εσωκέρδια. Μπράβο. Η πρώτη παρέμβαση είναι όπως έβαλε για παράδειγμα πλαφόν στους πρατηριούχους, όπως ξέρετε, έχει βάλει πλαφόν στους πρατηριούχους για να περιορίσει το κέρδος, θα μπορούσε να βάλει και ένα πλαφόν στα διηλυστήρια, τα οποία ανακοίνωσαν μόνα τους το 2022 ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας και τα δύο. Τρομακτικά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και το μεγαλύτερο, το ένα από αυτά τα δύο μάστα σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Και δεύτερη παρέμβαση, να μειώσει λελογισμένα τον ειδικό φόρο καυσίμου. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση ότι αν μειωθεί ο ειδικός φόρος θα μειωθούν τα έσοδα και ούτω καθεξής. Αυτό δεν είναι σωστό, διότι τα έσοδα του κράτους δεν είναι σωστό, διότι και σε χαμηλότερες τιμές βενζίνης τα έσοδα στο κράτος ήταν περίπου τα ίδια που είναι και φέτος. Δηλαδή το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, που το λένε και οι ίδιοι πρατηριούχοι άλλωστε, το έχουν πει πάρα πολλές φορές και οι οργανώσεις τους, είναι ότι υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα νοθείας και λαθρεμπορίας. Άρα, αφού αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, ας μπει ένα όριο στη διήλυση, ας μειωθεί και ο ειδικός φόρος για να πιεστεί συνολικά η αλυσίδα και να σταματήσει αυτό το πάρτι υπερκερδοσκοπίας. Τώρα, για να κλείσουμε, η προοπτική βέβαια για την άντληση, για την εκμετάλλευση των δικών μας δυνατοτήτων δεν βλέπουν να υπάρχει. Το θέμα της έρευνας και της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων πάλι πάει στις καλένδες. Οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε από την πλευρά αυτή μια σωτηρία, ας το πούμε έτσι, μια βοήθεια για αντιμετώπιση του προβλήματος των τιμών. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να αποτελέσει σανίδα σωτηρίας στο αμέσως επόμενο διάστημα, έτσι. Μακάρι να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, αλλά αυτά θα είναι το 2028. Άρα τα αμέσως επόμενα χρόνια σε κάθε περίπτωση πρέπει να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Και νομίζω ότι και το παράθυρο ευκαιρίας συνολικά μειώνεται πάρα πολύ για τη χώρα μας. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και οι επενδυτικές αποφάσεις πρέπει να κλείσουν το συντομότερο δυνατό, γιατί και οι εταιρείες αυτές ξέρουν ότι συνολικά η περίοδος ολικτών καυσίμων τελειώνει και δεν θα πάνε να βάλουν τα λεφτά τους σε μια επένδυση υψηλού ρίσκου. Ορίστε, θέλετε κάτι, τον κύριο Δούκα? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και για να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Για την ενημέρωση. Κύριε Καουκή. Να πούμε μόνο εδώ ότι τα υπερκέρδη στις εταιρείες τα φορολόγησε η σημερινή κυβέρνηση και τα χρήματα μοιραστήκαν, έτσι. Στην ενέργεια. Είναι τα χρήματα που δόθηκαν. Εγώ ξέρω, κύριε Καουκή. Τώρα, για τον ειδικό φορά κατανάλωση. Ξέρω το εξής. Πάω στη βενζινάδια κάθε μέρα, η μέρα παρημέρα, περιμένω και μακριά για να έρθω στο σταθμό. Μένω στο Φάλιρο και έρχομαι στο Μαρούσι και βάζω βενζίνη και κάθε φορά βλέπω την ταμπέλα, είναι κολλημένη εκεί γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. 1800, 1750, 1900. Μίλησε σωστά πάντως ο κύριος Δούκας, τα απαιτήμησε σωστά. Ήθελε κάτι να ρωτήσω ο κύριος Μέρους. Κύριε Χαρδαβέλα, αυτό που είπε ο κύριος Δούκας νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, ενώ βιώνουμε όλη μια τεράστια ενεργειακή κρίση που παρασένει και τις τιμές και την ακρίβεια, ανακοίνωσαν τα διελιστήρια κέρδη εκ λειτουργίας τους. Ιστορικά κέρδη δηλαδή.
Αυτό που είπε ο Κιώσου. Μα το είπε ο Κιώσου. Είναι ασύλληπτο. Το είπε ο Κιώσου. Γιατί είναι σχεδόν μονοπόλιο. Κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν τολμάει κανεί να μιλήσει. Εμεί γι' αυτό προτείνουμε να φορολογηθούν και τα κέρδη, τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Πέρα από τα υπερκέρδη των παραγωγών και των εμπόρων ηλεκτρική ενέργεια. Λοιπόν, κύριε Καούκ, θα σα ρωτήσω κάτι άλλο τώρα θέλω. Θα γίνει λέει σάρωση Facebook και Instagram για φοροδιαφυγή. Θα ψάξουν να βρουν δηλαδή ηλεκτρονικά και πώς άραγε για να πιάσουν αυτούς που εισπράττουν αλλά δεν πληρώνουν. Καταρχήν, όταν γίνει ένας φορολογικός έλεγχος φυσικού προσώπου ή εταιρείας που υπάρχει κάποιος διευθύνων σύμβουλος, ούτως ή άλλως οι ελεγχτές κοιτάνε το προφίλ του φυσικού προσώπου. Πέρα από αυτό όμως, έχουμε και ανθρώπους που μέσα από το Facebook ή το Instagram ή από άλλα κοινωνικά δίκτυα πουλάνε κάποιες υπηρεσίες. Αυτές οι υπηρεσίες λοιπόν, είτε μέσω διαφήμιση είτε κάποιο προϊόν, δεν φορολογείται γιατί αυτά, λόγω ότι είναι δημοφιλής, παίρνουν κάποια ποσά. Ή ανακοινώνουν στους φίλους τους ότι πήγανε και σε κάποια νησιά του, αυτό και λοιπά. Αυτό ότι εντοπίζεις. Ναι, όχι, περισσότερο. Εκεί και εξόδευσαν. Περισσότερο, ναι, αυτό είναι όταν κάνεις φορολογικό έλεγχο, έτσι, σε συγκεκριμένη μεντολή έλεγχου σε κάποια πρόσωπα. Έχουμε όμως άλλες περιπτώσεις όπου μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν άνθρωποι που διαφημίζουν προϊόντα και αυτά και λαμβάνουν αμοιβή γι' αυτό. Αυτοί λοιπόν οι αμοιβοί που λαμβάνουν κανονικά πρέπει να έχουν κάνει ένα εξαπαγγέλματος, να είναι διαφημιστές και να φορολογείται. Αυτά λοιπόν τώρα θα δουν και θα ψάξουν. Πάντως ο κόσμος βλέπει ότι αυτές οι νέες, υπάρχουν κάποιες νέες δυνατότητες διαρρυθμίσεις οφειλών από την Τετάρτη. Σωστό. Σε μια πλατφόρμα για την εξοδικαστική αντιμετώπιση του ζητήματος. Ψηφίστηκε ο νόμος, πείτε τα κύριε Καούκη, ναι, ψηφίζει και μπαίνει σε λειτουργία δύο πλατφόρμες. Πείτε τα, έχουμε δύο πακέτα. Καταρχήν με την αναβίωση των 120 δόσεων, αφορά για αυτούς που ήταν ενταγμένοι σε 120 δόσεις, τις είχαν χάσει και τώρα τους δίνεται η δυνατότητα να τις αναβιώσουν. Και τι πρέπει να κάνουν, ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα πρέπει να πληρώσουν δύο δόσεις εφάπαξ και μετά να ξανααναβιώσουν τις δόσεις τους, τώρα σε 120 και να πάνε μέχρι εκεί που είχαν σταματήσει με τα ίδια ευεργετήματα της ρύθμισης την οποία και είχαν υπογράψει. Πάντως επίσης, αυτή την πλατφόρμα του εξοδικαστικού βλέπω εδώ πέρα ότι 7 στις 10 αιτήσεις γίνονται δεκτές και βρίσκουν λύσεις με κούραμα και πολλές δόσεις. 15.000 αιτήσεις με συνολικό ποσό 1,4 δισεκατομμύρια έχουν εγκριθεί για να προχωρήσουν με κούρεμα και με δόσεις. Έτσι, τώρα είναι άλλο, το άλλο κομμάτι τώρα εδώ, το εξοδικαστικό, το οποίο είχε προβλήματα. Πραγματικά δεν υπήρχαν πολλές αιτήσεις που να προχωράνε. Ήταν και το επιτόκιο ληστρικό, ήταν 7,35 από ό,τι θυμάμαι. Τώρα πλέον είναι 3% και δίνουν και τη δυνατότητα στον οφειλέτη, αν οφείλει μόνο στην εφορία ή αν οφείλει μόνο στον ΕΦΚΑ ή κάπου αλλού μόνο, θα μπορεί πλέον να το ρυθμίσει και δεν χρειάζεται να έχει και τράπεζα μέσα για να ρυθμιστούν όλα αυτά. Άρα είναι ως 240 δόσεις. Υπάρχει κούρεμα ανάλογα την πρόταση, ανάλογα τα κριτήρια τα οποία με αλγόριθμο αυτά βγαίνουν και υπάρχει και κούρεμα για τις προσαυξήσεις και τα προστήματα, όχι για το κεφάλαιο. Για τα κούρεματα όμως, ανάλογα τις δόσεις τις οποίες και θα επιλέξεις, είναι ανάλογα και το κούρεμα πόσο μεγάλο ή μικρό είναι. Λοιπόν, αυτό που ρωτήσατε. Ψηφίστηκε ο νόμος με δύο πακέτα δόσεων και επειδή το 80% των Ελλήνων χρωστάνε σε εφορίες, σε ΕΦΚΑ και σε τράπεζες, να πούμε ότι, όπως είπε ο κύριος Καούκης, με τη μία δυνατότητα που παρέχει η κυβέρνηση, αναβιώνει το παλιό σύστημα των 120 δόσεων. Για να μπεις πληρώνεις εισιτήριο τις δύο δόσεις μέχρι τέλη Ιουλίου. Για να μπεις πληρώνεις εφάπαξ τις δύο δόσεις και αυτές που χρωστάς και δεν μπόρεσες αγκομαχώντας, τους βάζει από πίσω. Πρώτο αυτό. Και δεύτερο, το δεύτερο πακέτο, κύριε Χαρδαβέλα, αφορά τα χρέη του κορονοϊού που δημιουργήθηκαν από το Νοέμβριο του 2021 έως το Φεβρουάριο του 2023, που εκεί μπορεί να πει σε 32 σε 76 δόσεις με επιτόκιο, τσούζι και το επιτόκιο, τσούζι. Αρκεί όμως λέει μέχρι 1η Δεκάτου 2021 να μην έχεις ξεπρόθεσμους οφειλές και να θεωρούσε ευλαβικά τις ρυθμίσεις σου. Έτσι λοιπόν, επειδή αφορά
πολύ κόσμο αυτό που σωστά ρωτήσατε. Άρα μπαίνουν τα δύο πακέτα σε αυτό με κάποιες λεπτομέρειες και με τόκο που τσούζει στο δεύτερο πακέτο. Να κλείσουμε τις επαφές μας σήμερα με ένα κοινωνικό θέμα που έχει ενδιαφέρον. Είναι μια μεγάλη έρευνα σε όλο τον κόσμο. 100.000 άνθρωποι απαντήσανε. Την κάνανε 6 πανεπιστήμια της Αμερικής. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ο πιο ευτυχισμένος λαός στον πλανήτη. Βγήκανε πρώτοι από πλευράς ευτυχισμένων λαών Φιλανδία, Δανία, Ισλανδία, όλες δηλαδή οι βόρειες χώρες της Ευρώπης. Η Ελλάδα βγήκε 58η και πρώτη τελευταία σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είμαστε η πρώτη τελευταία χώρα, η τελευταία είναι η Βούλγαρη. Η πρώτη τελευταία χώρα ευτυχισμένων ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ευχάριστο το αποτέλεσμα. Δείχνει ένα λαό ο οποίος δεν είναι ευτυχισμένος. Έχει προβλήματα, έχει δυσκολίες, έχει μελαγχολία. Έχει ζητήματα που πρέπει να... Κατάθλιψη. Ε? Κατάθλιψη. Κατάθλιψη. Και εντάθηκαν όλα με τον κορονοϊό. Και θέλω να το δούμε λιγάκι το θέμα αυτό μαζί με άλλα ζητήματα. Ξέρετε κάτι, διάβασα μια είδηση σήμερα που με έκανε και ανατρίχιασα. Ποια είναι η είδηση αυτή? Ένα αγοράκι 14 χρονών είχε μια σχέση με ένα κοριτσάκι 13 χρονών, ερωτική σχέση, σεξουαλική σχέση, και το αγοράκι με την προτροπή ενός άλλου κοριτσιού της ίδιας ηλικίας βιντεογράφησε τις ερωτικές περιπτύξεις των δύο παιδιών και τις μοίρασε στο σχολείο και στους καθηγητές. Δηλαδή είναι, σταματάει το μυαλό σου. Τι γίνεται, τι συμβαίνει ρε παιδιά, μέσα στην οικογένεια, μέσα στα σχολεία, μέσα στην παιδική κοινότητα, τι συμβαίνει? Έχουμε λοιπόν συνδεθεί τώρα με τον κύριο Σούρα, τον ψυχίατρο, να μας βοηθήσει λιγάκι να φωτίσουμε αυτή την ιστορία, διότι πραγματικά εμένα με έχει δει λιγάκι αποσυντονίζει. Καλησπέρα κύριε Σούρα. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά για χτες, χρόνια πολλά Ελλάδα. Επίσης. Το ξεχνάμε και αυτό. Επίσης. Έτσι δεν είναι? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα του πόσο ευτυχισμένος λαός είναι οι Έλληνες. Αυτό πού αποδίδεται, πού οφείλεται και αν μπορεί να αλλάξει και πώς. Και τι επιπτώσεις έχει στην καθημερινότητά μας? Εκτός από αυτή την έρευνα, πριν 4-5 μήνες περίπου, βγήκε μια άλλη έρευνα από τη UNICEF, την οποία παρουσίασε ένας Ιταλός εκπρόσωπος της UNICEF, που πιο φιλέλληνας δεν υπάρχει, ο οποίος ζει στην Ελλάδα. Και μας έβγαλε σε όλη την Ευρώπη την τελευταία χώρα στην βοήθεια που δίνουμε στα παιδιά μας για να ζήσουν καλύτερα, για να έχουν ψυχική υγεία και να τρώνε υγιεινά. Αποδείχτηκε δηλαδή ότι τα παιδιά στην Ελλάδα, τα μικρά παιδιά, τα προεφηβάκια, έχουν ψυχολογικά προβλήματα, ζουν πάρα πολύ δυστυχισμένα και φτωχά, και επίσης έχουμε 600.000 παχύσαρκα παιδιά χωρίς να υπολογίσουμε τους Ρωμά και τους μετανάστες. Δίνω και αυτά τα στοιχεία μαζί με τα στοιχεία που μου είπατε για να απαντήσω, και θέλω να συμπληρώσω ότι στα παχύσαρκα παιδιά το 58% των παχύσαρκων παιδιών ζούσαν σε οικογένεια που εκτός από γονείς υπήρχε γιαγιά και παππούς. Αυτό τι ρόλο παίζει, λοιπόν, τι ρόλο παίζει, δηλαδή, ότι ήταν με η γιαγιά και παππούς? Το μπούκωμα. Το μπούκωμα, κύριε Χαρδαβέλα. Τους τα είδα κρυφά δηλαδή. Τους παίρνουν πάντα από τους πήγα γαριζάκια. Κρυφά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα, αν τα βάλουμε μαζί, είμαστε για τα κλάματα. Άκουσα, δεν ξέρω από τον κύριο Μητρόπουλο ίσως, αλλά δεν κατάλαβα καλά, ότι τα έκανε η πανδημία. Ο κύριος Μέρος, συγγνώμη, πριν δεν σας έβλεπα, τώρα δεν σας ακούω και πολύ καλά. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι τα αποτελέσματα από τις διεθνείς έρευνες που βγήκανε δείξανε ότι είχαμε πολύ μικρή άνοδο της κατάθλιψης και του άγχους
λόγω της πανδημίας. Άρα, όταν η κυρία είπε τη λέξη κατάθλιψη που θερίζει σε όλο τον κόσμο, ήταν πριν από την πανδημία. Και τα στοιχεία που μας βγάλανε προτελευταίους και στα κακά μας τα χάλια, δεν νομίζω ότι στηριχτήκανε στην πανδημία, αλλά στηριχτήκανε στον τρόπο ζωής, στα προβλήματα τα κοινωνικά, στη φοβερή παύλα οικονομία που υπάρχει, δηλαδή είμαστε σχεδόν στη φτώχεια, και δυστυχώς στο ότι μεταξύ μας δεν λειτουργούν οι ανθρώπινες σχέσεις. Μάλιστα. Τα διάσημα ανθρώπινα δυναμικά. Τώρα, αυτές είναι οι αιτίες που μας οδηγούν σε όλα αυτά τα προβλήματα. Κύριε τώρα Σούρα, θέλετε να βάλω... Ναι. Θέλω το εξής πράγμα να κουβεντιάσω, να μου πείτε δύο κουβέντες για αυτό το θέμα που είπα λίγο πριν για τα παιδιά. Έχω αρχίσει να αναγκρεύω λιγάκι με αυτά που γίνονται. Έχω αρχίσει να ανησυχώ πάρα πολύ. Γιατί όταν βλέπεις ότι παιδάκια 13 και 14 ετών να βιντεοσκοπούν σεξουαλικές τους στιγμές και να τις μοιράζουν στο σχολείο και στους δάσκαλους, σημαίνει ότι τα πράγματα πια έχουν ξεφύγει καν από τα όρια. Πού οφείλεται αυτό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η αγριότητα σε αυτή την ηλικία των τρυφερών ετών των 12-13? Πριν σας πω που οφείλετε, θέλω να ρωτήσω, οι γονείς συνελήφθησαν των παιδιών? Ναι, αυτό είναι ερώτημα, σωστό. Συνελήφθησαν, γιατί πρέπει να συλληφθούν και οι έξι. Ναι, δεν συνελήφθησαν βέβαια. Γιατί τα παιδιά δεν είναι παρθενογένεση. Εμείς τα κάνουμε, εμείς τα δημιουργούμε. Εμείς είμαστε δίπλα τους. Εμείς τα βοηθάμε, εμείς τα αγαπάμε, εμείς τα διαπαιδαγωγούμε. Από μας παίρνουν συνήθειες, εμείς μιλάμε, εμείς συμπεριφερόμαστε. Συνελήφθησαν οι γονείς, κύριε Χαρδαβέλα? Δεν συνελήφθησαν, γιατί ποτέ δεν συλλαμβάνονται. Άρα θα βγαίνουν πάντα τέτοια παιδιά. Για τον απλούστατο λόγο ότι κανείς δεν νοιάζεται πλέον για το κανονικό μεγάλωμα των παιδιών. Να. Δεύτερος τρόπος. Το έχω συζητήσει και με την κυρία Κεραμέως και με την κυρία Μακρύ και στην τηλεόραση ζωντανά. Πότε θα μπουν οι διάσημοι ψυχολόγοι, παύλα, ψυχίατροι, παύλα, ειδικοί με γνώσεις αλλά και εμπειρία να ενημερώσουν τα παιδιά για όλα τα ζητήματα στα σχολεία αλλά και τους δασκάλους? Και πότε θα γίνει η σχολή γονέων που κάποτε λειτουργούσε με υποχρεωτική παρακολούθηση των γονέων μία φορά το μήνα, ούτως ώστε να μπορούμε να συζητάμε όλα τα βιβλία, όλα τα προβλήματα? Γιατί φαίνεται τόσο παράξενο, τόσο απόμακρο αυτό το πράγμα που κάνουν όλα τα κράτη του κόσμου? Πότε λοιπόν θα αποφασίσουν οι κατέχοντες και οι έχοντες να βάλουν στα σχολεία τους ειδικούς όχι μόνο με γνώση αλλά και με εμπειρία? Γιατί άμα δεν έχουν εμπειρία, τι να μπουν να πούνε? Να διαβάσουμε το ίντερνετ, το διαδίκτυο? Σωστά. Ούτως ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά, τους γονείς και τους δασκάλους. Σωστά. Λοιπόν, συμφωνείτε? Απολύτως. Μπορεί κανείς να διαφωνήσει με αυτά τα είναι. Κάτι άλλο, κύριε Χαρδαβέλα, μην το ξεχάσουμε. Μην ξεχάσουμε κάτι άλλο. Το σύνδρομο του μιμητισμού, πολύ διαδόσιμο πλέον λόγω των social media. Πρέπει να ξέρετε ότι τα social media, αυτά που κάνουν τα παιδιά μας, τα δείχνουν καθημερινά κατά κόρον. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, αν ανοίξετε το τηλέφωνο, θα βρείτε 3.000 πορνοβιντεάκια με ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νου σας, ελεύθερα. Ελεύθερα. Και επίσης, όταν υπάρχουν άτομα της τηλεόρασης που συλλαμβάνονται για πορνοβιντεάκια και τα πουλάνε και μάλιστα κυκλοφορούν και φωτογραφίες, γιατί να μιμηθεί και το παιδί το οποίο δεν έχει ακόμα το χαρακτήρα και την προσωπικότητα κάτι αντίστοιχο, αφού πιθανώς και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να επιβιώσει καλύτερα? Μάλιστα. Κύριε Σούρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πριν μας είπατε, πω καληνύχτα, μπορώ να ρωτήσω κάτι τον κύριο για τα φορολογικά? Ναι, ναι. ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Λέγατε ότι πλέον, έλεγε ο κύριος Χαρδαβέλας και λέγατε όλοι σας, για να το κάνουμε και λίγο πιο χαριτωμενιά, το σκληρό. Ναι, πολύ. Ναι, σ' ακούμε. Λέγατε λοιπόν, λέγατε ότι πλέον θα παρακολουθούν τα πάντα, τα ταξίδια, τα σπίτια, τι κάνουμε, τα επαγγέλματα, όταν πουλάμε πράγματα, πολύ σωστά. Όταν πουλάμε τους εαυτούς μας, θα υπάρχει φορολογία? Έλα, καλό ερώτημα. Εδώ, στο εφοριακό μας. Η απάντηση από τον εφοριακό. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει φορολογία?
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σουρνά, να είστε καλά. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Το είπε το σκοπτικό, το βδό, το είπε όμως. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερό μας μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά, τα τηλέφωνα θα είναι ανοιχτά για σας. Έχουμε σήμερα εδώ πέρα... Καταιγισμό, πολιτικό προσώπο. Πασπαιδεία των πάντων. Πολιτικά πρόσωπα, υποψήφοι διαφόρων κομμάτων, τον καθηγητή μας, τον εργατολόγο, τον... Απλοί ενημερωτές. Εμείς είμαστε απλοί ενημερωτές. Πάμε λοιπόν στην αδερφή σχολιά μας και αμέσως μετά έρχομαστε κοντά σας. Έχουμε λοιπόν αμέσως κοντά στις φίλες και φίλοι. Έχουμε τέσσερις καλεσμένους σήμερα. Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε λοιπόν, ή πολιτικά, ή ασφαλιστικά, ή ταξιδιωτικά. Ξεκινάμε με τον κύριο Παναγιώτη από το Κερατσίνη. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή μας, τον κύριο Μητρόπουλο, για κάποιο θέμα, δύο θέματα κρατικά που έχω όσον αφορά τη σύνταξη που έχω πάρει. Το πρώτο είναι ότι εγώ έχω βγει 1η-1η του 20 και περιμένω τη διόρθωση αυτού του κυρίου Βρούτση για 10-12 ευρώ τελικά είναι αυτά. Αν υπολογίσουμε ότι που περάσει 40 μήνες είναι αναδρομικά κάπου 480 και 12 ευρώ το μήνα. Αυτά δεν τα έχω πάρει ποτέ. Ψάχνω να βρω άκρη και δεν μπορώ να βρω πουθενά. Κύριε Παναγιώτη, πόσα χρόνια ασφάλισης έχετε? Έχω 30,7 κύριε Μητρόπουλε. Και συγκεκριμένα, να σας πω κάτι... 30 χρόνια και 7 μήνες κύριε Παναγιώτη. Έτσι μου γράφει το χαρτί της συνταξής, 30,7. Προφανώς αυτό, γιατί έχω πάρει και του στατού. Αν έχετε 30,7, δεν θα πάρετε αναδρομικά κύριε Παναγιώτη. Δεν θα πάρετε αυτό του κύριου Βρούτση, γιατί είναι ή ανεπαίσθητο από 32-33 χρόνια και πάνω. Ας λέει ο νόμος 30, κύριε Παναγιώτη, όσοι έχουν 30 και κάποιους μήνες, ένας στους χίλιους παίρνει κάτι πολύ λίγα. Από 32-33 χρόνια και πάνω υπάρχει αυτό η όθηση λόγω του ότι έχουμε 30 και πάνω. Άρα μην προσδοκάτε για να μην στενοχωριέστε, κύριε Παναγιώτη. Αυτά κύριε Παναγιώτη μου. Αυτή είναι η απάντησή μας. Δυστυχώς, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Στην αρχή νόμιζα 37. Με 37 πρέπει 37. Να πάρει. Αλλά με 30 ακόμα και 7 μήνες δεν μπορεί. Όχι. Πάμε λοιπόν στον κύριο Γιώργο στο κέντρο της Αθήνας. Είναι και ο Γιώργος. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα σας κύριε Καρδαβέλα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Ορίστε. Ήθελα να ρωτήσω. Ακούγομαι. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο για τον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά τις τριετίες. Μάλιστα. Τι ισχύει, υπάρχει κάποια εξέλιξη, πρέπει να έχει κάποιος κάποια τριετία μέχρι το 2012. Κύριε Γιώργο, αύριο αναμένουμε την απόφαση του Υπουργού για να εξηγεί το θέμα, αλλά είμαστε σίγουροι και δυστυχώς δεν είναι καλή η εξέλιξη. Εδώ και από το 12 και μετά, όσοι δεν είχαν δεμένη, συμπληρωμένη μία τριετία πρώτου 12 για τα χρόνια... Μέχρι το Δεκέμβριο του 2011. Μέχρι τις 14 Φλεβάρι του 12. Εγώ συγκεκριμένα τότε προσωπικά έχω λίγο λιγότερο από 3 χρόνια εργασίας τέλος πάντων. Εσείς αν δεν έχετε συμπληρώσει τριετία, οι μέρες... Οι εβδομάδες που σας λείπουν για τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας μετά το Φλεβάρι δεν μετράνε. Άρα είσαστε η πιο αδικημένη περίπτωση. Με συνέπεια, είτε παλιοί είτε νέοι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα για την προϋπηρεσία τους, για τη δουλειά τους από 14 Φλεβάρι του 12 και δόθε, αυτό το διάστημα όσο και να δουλέψατε, είτε όλο, είτε μισό, είτε λίγο, δυστυχώς αυτό εξηγήσαμε στην εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα, για 13η χρονιά υλοποιείται ένας μνημονιακός νόμος του 12, τώρα το 23, και δεν σας δίνουν τριετίες και οικογενειακά επιδόματα, αγαπητέ. Κύριε Γιώργο. Όσον αφορά κύριε Μητρόπουλε για το δίκτυο ανεργίας, θα πέσει κάτω από το 10% που λένε που υπήρχε αυτός ο νόμος από την Τρόικα, από το 2012. Μάλιστα, μπήκε από το 2012. Υποτίθεται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, το έχουμε εξηγήσει εδώ με τον κύριο Χαρδαβέλα.
Είμαστε το 23 και πρέπει, λέει, να πέσει η ανεργία στο 10. Να πέσει ένα μήνα ή σε αιτήσια βάση. Σας ρωτώ και εγώ που δεν ξέρει ούτε η κυβέρνηση πώς θα λύσει το θέμα. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση εδώ λέμε στον κύριο Χαρδαβέλα στην εκπομπή ότι αμέσως η κυβέρνηση πρέπει να πάρει αυτό τον δείχτη, να σας δώσει τριετίες και επιδόματα, και η δική μας άποψη, αγαπητέ κύριε Γιώργο, είναι και αναδρομικά κιόλας. Αυτή είναι η άποψη. Αυτή είναι, κύριε Γιώργο μου, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε, επειδή βεβαίως το ξέρουμε αυτό. Παίρνει και νέος κόσμος. Στις περιπτώσεις αυτές, τις ερωτήσεις σας μονοπελεί συνήθως ο κύριος Μητροπούλου, διότι τα προβλήματα, τα ζητήματα τα δικά σας είναι κυρίως εργατικά, ασφαλεία κλπ. Θέλω να ρωτήσω και τους άλλους για να τους έχω στην παρέα, να μην είναι αποκομμένοι. Ξέρετε, να κάνουμε και μια πολιτική κουβέντα λίγο λεπτό. Σας... Και θα γυρίσουμε σε εσάς. Εγώ παρετούμε τον απαντήσω για να μιλήσουν οι πολιτικοί. Όχι, κύριε Δηλαδή, να μας καταστρέψετε. Θα μας καταστρέψετε. Θα μας κλείσουν τα τηλεοράσεις. Ποιες μέρο. Καταρχάς, ο κύριος Μητρόπουλος είναι TV Star, συγγνώμη. Όχι, ο κύριος Μητρόπουλος είναι αγαπητός πολύ στον κόσμο. Είναι τα θέματα. Και τα θέματα που ασχολείται και είναι πολύ. Λοιπόν, ποιες μέρο. Παρακαλώ. Θα παίξετε ως Πασόκ Κινάλ, θα έλεγα, τον ουσιαστικότερο ρόλο μετά τις εκλογές. Θα κληθείτε με λίγα λόγια, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, πάντως από τον πρώτο που θα βγει, και εγώ από ό,τι δείχνουν τα πράγματα η Νέα Δημοκρατία θα είναι η πρώτη. Θα κληθείτε λοιπόν να στηρίξετε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Μέχρι τώρα και ο Σανουλάκης μας τα έχει λίγο θολώσει τα πράγματα, δηλαδή είναι περίεργα, μια αλλιώς. Πάντως την τελευταία του δήλωση είναι ότι ούτε Μητσοτάκης ούτε ΣΥΡΙΖΑ πολιτικό πρόσωπο αν χρειαστεί θα πρέπει να βάλουμε. Κύριε Χαρδαβέλα, ίσως μερικές φορές παρουσιάζονται και λίγο επιτηδευμένα θολά. Τι θέλω να πω. Είναι σαφές καταρχάς η δήλωση του Προέδρου μας και όλων των στελεχών ότι εφόσον πάρουμε εντολή από τον κόσμο με ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό έχουμε την πρόθεση να συνεργαστούμε γιατί είμαστε η δύναμη σταθερότητας για τη χώρα. Ο κόσμος πλέον επιζητά σταθερότητα. Έχουμε περάσει πίσω μια πολύ δύσκολη δεκαετία και θέλουμε να την αφήσουμε εκεί που είναι. Η Νέα Δημοκρατία τι μας λέει. Ο κύριος Μητσοτάκης, μάλλον για να είμαστε πιο σαφείς, λέει ότι αν δεν πάρω αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές, θα κάνω δεύτερες. Και αν δεν πάρω ούτε στις δεύτερες, θα κάνω και τρίτες. Αυτά τα ξέρουμε. Τι θα κάνει το Πασόκ, δεν θα κάνει. Άρα λοιπόν είναι βασικό εδώ να ξέρουμε ότι επιζητεί να κάνει εκλογές μέχρι να βγει ο ίδιος πρωθυπουργός. Για μας δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Μας κουνήσαν τις προηγούμενες μέρες το δάχτυλο, δηλαδή τι έπρεπε να κάνουμε. Κύριε Σμέρο, κύριε Σμέρο, κύριε Σμέρο, κύριε Σμέρο, κύριε Σμέρο, ακούστε με κάτι. Θέλω απαντήσεις σε ερωτήματα που βάζω. Δεν θέλω ούτε αναλύσεις πολιτικές, ούτε τι έγινε στο παρελθόν. Το ερώτημά μου συγκεκριμένο. Τι θα κάνει το Πασό και το Κινάλ μετά τις εκλογές, όταν ζητηθεί η βοήθεια του, η στήριξή του για να υπάρξει κυβέρνηση. Θα πάτε ή δεν θα πάτε. Αυτό είναι το ερώτημα. Επαναλαμβάνω και νομίζω αυτό το είπα την αρχή, ότι εφόσον έχουμε πάρει ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό και έχουμε πάρει εντολή από τον κόσμο να συγκυβερνήσουμε, εμείς έχουμε την πρόθεση να το κάνουμε βάζοντας κάτω το πρόγραμμά μας και τα σημεία συγκλήσεων. Θα πάρουμε εμείς την τρίτη εντολή και θα καλέσουμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να συζητήσουμε. Αυτό είναι μια απάντηση. Πριν πάω στην κυρία Βίρνα, πάω σε εσάς πάλι. Παρακαλώ, ποιος μας περιμένει, ο κύριος Χρήστος από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κύριε Χρήστο, ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Καλησπέρα, ακούω. Κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι παλιός συνταξιούχος. Έχω πάρει σύνταξη τώρα χρόνια αρκετά και έχω με 10.000 σύνταξη. Έχω βγει 10.000 ένστημα. Αλλά το πρόβλημα με είναι άλλο. Εγώ συγχρονώς. Πλήρωνα και τσά, ήμουν αυτοκινητιστής. Πλήρωνα εισφορές για τσά. Και μου είπαν στο τέλος τη σύνταξη θα μου βγει ένα μικρό ποσοστό από το τσά. Βγήκα στη σύνταξη και δεν μου βγήκε τίποτα από το τσά. Τι μπορώ να κάνω εγώ. Στο τσά πώς ήταν η ασφάλιση, κύριε Χριστό. Πόσα χρόνια. Πόσα λεφτά. Πόσα χρόνια, κύριε Χριστό. 9 χρόνια. Πόσο? 9 χρόνια στο τσά. Πόσο είναι. 9 χρόνια. Ναι. Ζητήσατε να προσμετρηθούν τα χρόνια αυτά για να αυγατήσει σύνταξη. Μου είπαν, εγώ δεν είχα να αυγατήσει σύνταξη μου, τα ένσημα τα είχα, αλλά μου είπαν θα βγει ένα μικρό ποσοστό. Κύριε Χρήστο, το ζητήσατε εγγράφως. Το ζήτησα και μου απάντησαν ότι
Εάν το είχα το αυτοκίνητο, δηλαδή που ήμουν αυτοκινητιστής, αν το είχα το αυτοκίνητο 10 χρόνια, θα έπαιρνα μια μικρή αύξηση. Εφόσον το είχε σε 9 χρόνια, δηλαδή πλήρωνα 9 χρόνια εισφορές, δεν δικαιούσε τίποτα. Όχι, και έμεινε το θέμα και τώρα τόσα χρόνια ή μηνιές μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Όχι κύριε Χρήστο, δικαιούστο έπρεπε να σας δώσουνε. Στην ένσταση, κάνατε ένσταση στην απάντηση. Έκανε, ναι. Και μου είπαν ότι δεν δικαιούμαι διότι έχω 9 χρόνια. Προσφύγατε κατά της απάντησης αυτής, κύριε Χρήστο? Όχι, αφού μου είπα έτσι δεν έκανα τίποτα, εγώ τίποτα άλλο. Μάλιστα, κύριε. Έχετε χάσει και το δικαίωμα και έτσι μείνετε ως έχει το θέμα. Αν δεν προσφύγατε. Εντάξει, είναι και πολλά χρόνια τώρα, αλλά επειδή σα πω που κάνετε διάφορα και τέτοια. Οπότε 9 χρόνια πλήρωσα άσκοπα. Ναι, το κατανοήσαμε το θέμα. Αν δεν προσφύγατε κατά τη απόρριψη τη ενστάσεω, τότε μη σα απασχολεί και μη στενοχωριέστε. Δεν θα κάνετε, δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Και θα εξοδευτείτε χωρίς λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μα πήρατε. Δυστυχώ η απάντηση είναι αυτή. Στενοχωριέ σα. Πάμε στην κυρία Μαρία. Καλησπέρα, κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας κύριε Χαρδαβέλα και στο πάνω σας. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Την ακούω από την αρχή που έχετε ξεκινήσει τα θέματα. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο για κάποια συνταξιοδοτικά θέματα. Ορίστε, είμαι συνταξιούχος από το 10. Ορίστε. Η αύξηση που θα γίνει, αν θα γίνει κάποια αύξηση στους συνταξιούχους, πότε θα γίνει. Αυτό που λένε για την προσωπική διαφορά, εγώ το Δεκέμβριο δεν έχω πάρει κάτι. Και μετά με τα αναδρομικά των επικουρικών θέλω να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Τα αναδρομικά των επικουρικών, κυρία Μαρία, αν δεν πήρατε 15 Μαρτίου χρήματα, θα πάρετε μεθαύριο. Αν αναμένετε επικουρική σύνταξη, θα είστε από την κατηγορία που έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της σύνταξής σας. Άρα λοιπόν περιμένετε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, που θα δοθούν τα αναδρομικά των εκαθαρισμένων πια αποφάσεων. Για την προσωπική διαφορά, κυρία Μαρία, αν δεν πήρατε αύξηση, θα έχετε σίγουρα προσωπική διαφορά και αν δεν πήρατε αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, όπως εξηγήσαμε εδώ με τον κύριο Χαρδαβέλα, την Παραπέμπτη ή Παρασκευή θα πάρετε ή 250, αν δεν πήρατε λόγω προσωπικής διαφοράς, θα πάρετε το εφάπαξ βοήθημα που εξηγήσαμε εδώ στην εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα. Άρα έχετε λαμβάνει. Η εκπομπή και εδώ ο διευθύνων την εκπομπή, ο κύριος Χαρδαβέλας, έχουμε πάρει θέση ότι πρέπει να καταργηθεί η προσωπική διαφορά, διότι αυτό δεν πρέπει να ταλαιπωρεί τους συνταξίουχους. Ο νόμος Κατρούγκαλου πρέπει να καταργηθεί ως προς αυτό τουλάχιστον το κομμάτι. Αυτή είναι η άποψή μας. Λοιπόν. Θα καταργηθεί κάποια στιγμή ο νόμος αυτό. Εμείς μαχόμεθα να καταργηθεί, κύριε Σμέρο, κυρία Βρύνα και κύριε Σταύρο. Στο πρόγραμμά μας η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έτσι, από πρώτο υπάρχει πρώτο στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πριν προχωρήσουμε τους καλεσμένους μας, θα πιστέψω στους πολιτικούς μου, στην κυρία Βρύνα. Καλάθι του Πάσχα. Καλάθι διότι του Πάσχα. Δύο τα καλάθια. Θα γεμίσουν τα καλάθια ή θα μείνουν άδεια? Είναι το καλάθι του νονού που ξεκινάει 29 Μαρτίου, ναι, την Τετάρτη αυτή, θα τελειώσει 15 Απριλίου και θα δίνεται η δυνατότητα να μπορούν να κάνουν τα δώρα, τα πασχαλινά, ναι, τις λαμπάδες, τα αυγά, όλα αυτά. Είναι για το Πάσχα, δηλαδή. Είναι το καλάθι του νονού. Για τα βαφτιστήρια. Για τα βαφτιστήρια. Ναι. Και πάμε και στο καλάθι του Πάσχα. Ουσιαστικά θα αντικαταστήσει το καλάθι της Σαρακοστής, όπου εκεί θα μπουν τα προϊόντα αυτά τα οποία θα είναι στο πασχαλινό τραπέζι. Και νομίζω αυτή ότι το επόμενο διάστημα. Είμαστε στην 20. Είμαστε ήδη στην 21η εβδομάδα από το καλάθι όταν ξεκίνησε. Εγώ κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι για αυτά τα προϊόντα, τα συγκεκριμένα, τα οποία έχουν μπει στο καλάθι, ναι, έχει πετύχει. Είναι θετικό και από ό,τι φαίνεται και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τείνουν να εφαρμόσουν το καλάθι. Μακάρι, το συγκεκριμένο. Ότι 70 προϊόντα περίπου έχουν αυξηθεί. Ναι. Τα υπόλοιπα έχουν μείνει σταθερά και περίπου στα 100 έχει κατέβει τιμή, να πούμε. Αλλά είναι και ένας έμεσος τρόπος στα πλαίσια του ανταγωνισμού να μπουν και άλλα προϊόντα, ναι, και άλλες εταιρείες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Όμως
Να πω κάτι, γιατί πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και μιλάω με τους πολίτες, η ακρίβεια υπάρχει και είναι. Ναι, η ακρίβεια είναι. Ο κόσμος θέλει ρευστό περισσότερο παρά καλάθια. Και επιταγές. Μην είναι σαν τις επιταγές που δίνουν για τους εργαζόμενους. Λοιπόν, πάμε πάλι στους φίλους μας, τους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, ο κ. Γιάννης από το Γάλλιο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Ορίστε. Πριν δύο εβδομάδες νοσηλεύτηκα με σοβαρό πρόβλημα στο Αττικό, γαστροεντερολογικό και με παραφύση και τα λοιπά, να μην αναλύω τώρα ιατρικά, και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο. Ναι. Με αυτά αυτή τη σοβαρή εγχείρηση, έχω και καρδιά κάνει, έχω και μέση εγχείρηση κάνει, έχω δηλαδή πολλά κουστούρια να μην λέμε. Αυτά κύριε Μητρόπουλε μπορώ να καταθέσω τα κεπά κάτι, έστω για αν βγει ένα ποσοστό για βοήθεια, γιατί μόνο είμαι. Πρώτα κύριε Γιάννη, σας βγαίνει κάτι σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρώτα σας ευχόμαστε περαστικά, σας ευχόμαστε περαστικά και σιδερένιος. Να είστε καλά. Δεύτερο σας ρωτάμε, έχετε μέχρι τώρα ασφάλιση? Είμαι συνταξιούχος, ναι. Είσαστε συνταξιούχος. Είσαστε ήδη χάμηλο συνταξιούχο. Είσαστε χάμηλο. Τι ηλικία έχετε, κύριε Γιάννη? Είμαι 73. Ρωτάτε λοιπόν αν οι παθήσεις και αυτό που μας περιγράψετε, αν μπορεί να σας δώσουν κάποιο επιπλέον επίδομα. Αυτό μας λέτε. Αυτό ακριβώς. Εάν εκεί, επειδή είσαστε ήδη συνταξιούχος, αν πάρετε επίδομα, σύμφωνα με μια όχι καλή διάταξη, κινδυνεύετε να χάσετε τη σύνταξη αν πάρετε επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, εκτός και αν έχετε ανάγκη συνοδού από τις παθήσεις κλπ. Ή έχετε που δεν το αντελήφθην ούτε θέλω να υπάρχει, απολύτου αναπηρίας. Τότε δικαιούστε κάτι έξτρα που δεν κινδυνεύει η σύνταξή σας. Άλλος μένει ως έχει το θέμα. Και σας ευχόμαστε περαστικά. Μπορεί όμως να μπει στον προσωπικό βοηθό που ξεκίνησε. Αυτό λέμε. Μπορεί εφόσον κάνει. Ναι. Γιατί με μία ρύθμιση και του κατρούγαλου. Δηλαδή το καλύτερο που είναι να κάνω, να μην κάνω τίποτα. Δηλαδή να μείνει ως κύριε Γιάννη, καλό είναι ένας γιατρός δημόσιου νοσοκομείου να περιγράψει αυτό που μας είπατε. Να το περιγράψει. Ύστερα να το δει κάποιος και εμείς φιλικά θα το δούμε εδώ με τον κύριο Χαρδαβέλα, να σας πούμε αυτό που θα διαγνώσει ο γιατρός. Έτσι. Τι μπορεί να δημιουργήσει. Άλλο δεν μπορούμε να πούμε. Κύριε Γιάννη, με αυτή είναι η απάντηση. Μπορεί να αποβάλει το αιτήμα του ηλεκτρονικά, να πάρει την αναπηρία που θέλει και ίσως έχει και άλλα ευεργετήματα όπως θέλει κυκλοφορία. Η σύνταξη είναι σύνταξη. Όχι, όχι. Συνταξιούχος λόγω γύρατος. Σωστά, δεν μπορεί να παράλληλη σύνταξη. Μπορεί να πάρει κάτι άλλο. Αυτό είπαμε, κύριε Χαρδαβέλα. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο μας φίλο, τον κύριο Παναγιώτη από το Μαρούσι. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Ναι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Ναι, ήθελα να ευχηθώ στον κύριο Μητρόπουλο. Mm-hmm. Κύριε Μητρόπουλε, το επίδομα, μάλλον τα 1600, το επίδομα λόγω που θα δώσουν, ας πούμε, λόγω προσωπικής, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πάρει αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Θα πρέπει να ισχύει αυτό για αυτούς οι οποίοι έχουν μέχρι 1600 ευρώ το μήνα. Μάλιστα, κύριε Παναγιώτη, δυστυχώς το έχουμε πει εδώ στην εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα. Μάλιστα. Ότι όσοι έχουν κύρια σύνταξη πάνω από 1.600 ευρώ, στην ουσία 1.600 είναι και πάνω, μάλιστα, είτε πήραν, είτε δεν πήραν, είτε πήραν μικρή κλπ, έχουν εξαιρεθεί, κύριε Παναγιώτη, από το έκτακτο επίδομα, όπως το περιγράψαμε απόψε στην εκπομπή. Άρα λοιπόν έχει βάλει ένα γκόφτι εδώ η κυβέρνηση. Μέχρι ποιο ποσό? Από το 1.601 ευρώ κύρια σύνταξη μειχτή. Μα αυτή είναι η απάντησή μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να άλλος θα το πάρετε. Λοιπόν, κλείνοντας, πολύ γρήγορα θέλω να μου πούνε οι τρεις καλεσμένοι μου υποψήφοι βουλευτές αυτή τη βδομάδα τι εκδηλώσεις θα έχουν. Κύριε Καούκη. Εγώ Τετάρτη στη στρογγυλή πλατεία της Πετρούπολης, το μεζεδοπολείο Καντάρι, έχω εκδήλωση όπου θα πούμε για φορολογικά, την οικονομική πολιτική και την αναπτυξιακή πολιτική. Τετάρτη 7 η ώρα το απόγευμα στην Πετρούπολη, στο Καντάρι. Κυρία Βίλνα.
αύριο στις 6 ώρα στο Δημαρχείο Μαρουσίου. Υπάρχει πολιτική συνάντηση και ενημέρωση των πολιτών μαζί με άλλους υποψηφίους, οπότε τους περιμένουμε όλους στο Δημαρχείο Μαρουσίου. Κύριε Χαρδαβέλα, την ερχόμενη Κυριακή στην Παλίνη, από την πόλη που, στην πόλη που γεννήθηκα, που ξεκίνησα, που ζω μέχρι σήμερα και περπατάω καθημερινά, 11.30 ώρα το πρωί στο κτήμα Λατάνια, κάνουμε την κεντρική μας ομιλία. Είστε όλοι καλεσμένοι. Με μεγάλη χαρά να σας φιλοξενήσουμε και να σας υποδεχτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μητρόπουλε. Εμείς παραμένουμε εδώ στην εκπομπή του κυρίου Χαρδαβέλα, στην καθαρή ενημέρωση, πιστεύω. Όχι, αυτό δεν τα αφήνουμε κι εμείς. Την ενημέρωση εδώ είμαστε. Λοιπόν, να είστε καλά. Άλλο τ' άλλο. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που είστε μας από το βράδυ και εσάς που μας παρακολουθείτε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καληνύχτα και τα λέμε αύριο το βράδυ με την άλλη εκπομπή. Γεια σας.